Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Μεγαμάρτ. Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπόρους? Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου? Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr. Megamart. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Megamart. Be smart. Buy smart. Το κέντρο της πόλης, το παραδοσιακό κατάστημα Παυλογιάννης, σας προσφέρει όλα τα είδη συσκευασίας για επαγγελματική και οικιακή χρήση. Στο μοντέρνο χώρο μας θα βρείτε όλα τα είδη συσκευασίας που χρειάζεται ένα εμπορικό ή τουριστικό κατάστημα, όπως σακούλες, χάρτινες και πλαστικές, χαρτιά σε πολλά σχέδια και χρώματα και με κερκυραϊκά θέματα. Παυλογιάννης, στην Πλακάδα Καγιού, κουτιά χρυσοχοΐας, πουγκιά, ετικέτες αυτοκόλλητες και κρεμαστές, ρολό πλαστικό και χάρτινο και κορδέλες σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και διαστάσεων. Παυλογιάννης, χαμηλές τιμές. Και βέβαια, σε εμάς θα βρείτε όλα τα είδη χαρτοπολίου. Παυλογιάννης, στην Πλακάδα του Αγίου, το δικό σας παραδοσιακό κατάστημα. Κατάστημα Well στην Κέρκυρα με εξαιρετικές τιμές. Το καλοκαίρι είναι εδώ και το πολυκατάστημα Well μας προσφέρει όλα τα καλοκαιρινά είδη σε απίστευτες τιμές. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Μαγιό, παιχνίδια, πετσέτες, παπούτσια, παντόφλες και όλα τα αξεσουάρ για την θάλασσα και για το καλοκαίρι θα τα βρείτε στο πολυκατάστημα Well. Σε προσφορά και τα χειμερινά είδη. Πολυκατάστημα Well. Σε εξαιρετικές τιμές. Πολυκατάστημα Κέρκυρα Stores Παουλής. Θα μας βρείτε στο περιφερειακό Λευκύμης, στη διασταύρωση Λιμανιού και στα τηλέφωνα 26620 22202 και 26620 29150. Με ένα κλικ στο www.kerkirastores.gr μπορείτε εύκολα και γρήγορα να κάνετε τις παραγγελίες σας με δωρεάν και άμεση παράδοση στο χώρο σας. Εγώ στην Κέρκυρα μετακινούμαι με το αστικό κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά. Αποκτήστε την κάρτα απεριορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά, μέχρι Μπενίτσες, αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας. Με σεβασμό στο χρόνο σας.
στη νέα εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κεκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαβράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή. Ήρθε η ώρα να ταξιδέψετε με μας. Κλείστε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας στην σελίδα μας www.joycruises.gr. Εστιατόριο Rex στο πιο κεντρικό σημείο του νησιού, στο κέντρο της πόλης. Από το 1932 σταθερά προτείνει γεύσεις με γνώμονα την παράδοση που σίγουρα δεν θα σας αφήσουν ανικανοποιητούς. Εστιατόριο Rex. Για ένα ξέχαστο ταξίδι γεύσης. Για τον πρωινό σας καφέ, το σάντουιτς, αλλά και την απογευματινή σας χαλάρωση με έναν υπέροχο χυμό. Στην επαρχιακή οδό Κασιόπη Σιδαρίου, στην Εγχαράβη. Και στο τηλέφωνο 26630-64190. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Πέμπτης, είναι 3 Οκτωβρίου και εμείς είμαστε κοντά σας, όπως πάντα, πιστοί στο ραντεβού μας μαζί σας, στην εκπομπή Λόγος Αντίλογος. 10 η ώρα ακριβώς και μας παρακολουθείτε από τα social media, σε Facebook, Instagram αλλά και TikTok, από το κανάλι μας στο YouTube Corfu TV News, όπου κάνετε εγγραφή για να βλέπετε πρώτα τα αποκλειστικά μας βίντεο και τα ρεπορτάζ μας. Και επίσης μας θέλετε να ανακοινώσουμε στο email μας corfutvnews@gmail.com. Γρήγορα ανοίγουμε το βήμα της εκπομπής μας και υποδεχόμαστε το Διονύση Μάμαλο. Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα. Είναι βράδυ Πέμπτης, είναι 3 Οκτωβρίου και εμείς είμαστε εδώ. Πίστη πάντα στο ραντεβού μας, 10 η ώρα ακριβώς. Οκτώβρης μήνας, φρεσκάρισε, βροχές. Το είχαμε λίγο ανάγκη. Το είχαμε λίγο ανάγκη. Έχουμε ανάγκη από νερό. Λοιπόν, πάμε και στη λίμνη Χαλκιόπουλου, καταρχήν. Που εκεί πέφτουν λίμματα. Δυστυχώς. Ναι, είναι ένα πίσω από το ραδιοφωνικό σταθμό. Τον κύριο Δημήτρη Ρούσο, να το πούμε και αυτό. Εντάξει, δεν είναι καλή κατάσταση. Και είναι, έχει ειδοποιήσει ο άνθρωπος, είναι δύο μέρες τώρα, τρεις. Πίσω από το ραδιοφωνικό σταθμό. Μας έστειλαν μια καταγγελία ότι απέναντι από εκεί που καθάρισε τη Σούδα επί της Εθνικής Λευκύμης, στα κανάλια περιφέρεια Ιωνίσων, συγκεκριμένα η αντιπεριφέρεια τεχνικών έργων, από την άλλη πλευρά που έχει σκάρες, ήταν βουλωμένες σκάρες. Παρέμβαση άμεση από τον αντιπεριφερειάρχη Γιώργο Μάμαλο. Μένα μου αρέσουν αυτά. Θα τα λέω το όνομά τους. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το λέω. Εδώ έχει ο Γιάννης ο Τρεμπεκλής έχει ακουμπήσει σε καλό στέλεχος, να μην πω χρυσάφι. Παρεμβαίνει με αυτές τις ελάχιστες έτσι δυνατότητες που έχει η περιφέρεια Ιωνίσου, γιατί δεν έχει δυνατότητες, ούτε χρήματα δεν έχουν, αλλά παρεμβαίνει. Και παρεμβαίνει και μάλιστα και σε θέματα τα οποία δεν είναι και δικά του, είναι και του Δήμου, έτσι, και επειδή ξέρει ότι δεν μπορεί ο Δήμος να προχωρήσει αυτά, σε συνεννόηση και καθαρίζει ο ίδιος. Και καθάρισε. Βλέπουμε τις φωτογραφίες, σήμερα έγινε αυτό, σήμερα το πρωί καθαρίστηκαν πάρα πολλά φρεάτια εκεί
στην Εθνική Λευκή. Σας ελπίσουμε λοιπόν να συνεχιστεί εκεί στα τρία γεφύρια. Πάμε και στην πάλι Εθνική Λευκή εμείς. Γίνεται μια προσπάθεια, εξαιρετική προσπάθεια από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων με την αύξηση της λωρίδας από την πλευρά όταν μπαίνει στην πόλη, στην είσοδο της πόλης, τις πρωινές ώρες. Και γίνεται εξαιρετική δουλειά, δεν υπάρχει ούτε... δηλαδή τσουλάει η ιστορία αυτή και είναι μπράβο τους. Θέλω όμως να σου δείξω την ασυνέπεια που έχουν ορισμένοι, την ασυδοσία που υπάρχει και γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Όταν είπα εγώ ότι πρέπει να απαγορευτούν οι ταλίκες από τις 7 μέχρι τις 9, να, για ποιο λόγο το είπα. Κοιτάξτε πρωί-πρωί σήμερα, η ταλίκα έκανε μανούβρες, να το πω έτσι, προσπαθούσε να μπει σε ένα χώρο στάθμευσης και είχε κλείσει την Εθνική Λευκή μας. Αυτό είναι στο κομμάτι πριν, στη διασταύρωση εκεί πέρα που πάμε για Πικουλάτικα. Πικουλάτικα κοινοπιάστες. Ακριβώς εκεί. Κοιτάξτε μια μεταφορική εταιρεία τι πρόβλημα δημιουργεί τις πρωινές ώρες. Κύριοι της τροχίας, κύριοι της περιφέρειας, κύριοι του Δήμου. Επειδή περνάτε από εκεί, δείτε το σας παρακαλώ πολύ. Άλλες φορές παρκάρει και την ταλίκα μέσα στη μέση του δρόμου και δεν έχει τίποτα. Μέχρι να σκάσει κανένας επάνω και μετά να τρέχουμε. Ούτε έχει κανένα κόμβο αυτό το πρακτορείο, τίποτα δεν έχει γίνει. Και όμως, δείτε τι συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο 68χρονο που έχασε τη ζωή του. Το δολοφόνησε ουσιαστικά. Η σύζυγός του, η 49χρονη, η οποία ομολόγησε, παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα και βεβαίως ανακριτής και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν για την προφυλάκησή της. Έγινε σε κλίμα έτσι θρήνου πραγματικά η κηδεία του 68χρονου. Ήταν εκεί και οι δύο του οι κόρες και η πρώτη από τον πρώτο του γάμο και η δεύτερη η 11χρονη. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν πως έφυγε έτσι από την ζωή ο άνθρωπος. Να έχουμε ετοιμάσει, εμείς ήμασταν εκεί εχθές, έχουμε ετοιμάσει έτσι ένα ρεπορτάζ. Πάμε λίγο να δούμε τι έγινε. Η κατηγορία η οποία της απεγγέλθηκε ήταν η ανθρωποκτονία με δόλο εκ προθέσεως σε ηρεμή ψυχική κατάσταση. Το βάρος των αποδιδόμενων αλλά αναπόδεικτων κατηγοριών σε βάρος της κατηγορουμένης και υπό το βάρος της κοινής γνώμης, ο κύριος εισαγγελέας και η κυρία ανακρίτρια, με σύμφωνη γνώμη, αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση της εντολέως μου. Η υπερασπιστική σας γραμμή. Η υπερασπιστική μας γραμμή είναι ότι θα επιδιώκουμε την αποκλιμάκωση των αποδιδόμενων κατηγοριών, γιατί θεωρούμε ότι στη βασική τους μορφή δεν ευσταθούν. Δεύτερο σκέλος της υπερασπιστικής μας γραμμής είναι η έλλειψη πρόθεσης στον τραυματισμό παύλα θάνατο του συζύγου και το γεγονός ότι η ίδια βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας τη στιγμή. Δεχόταν δηλαδή μία επίθεση και έπρεπε με κάποιο τρόπο να προστατεύσει τον εαυτό της. Αρνούμαστε την κατηγορία ακριβώς. Τη βασική κατηγορία, στη βασική της μορφή, την αρνούμαστε. Το είδαμε και αυτό. Κρίμα. Και η κόρη του νομίζω είναι εδώ στην Κερκίδα, έτσι. Ζει στην Αγγλία βέβαια. Ναι, και ήρθε μαθαίνοντας το τραγικό αυτό περιστατικό. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο κρίκετ. Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε εξαιρετικά νέα για το κρίκετ όσον αφορά το τμήμα στους αγώνες που δίνει. Πάει πάρα πολύ καλά και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενος εμάς τους Κερκυραίους, διότι πώς να το κάνουμε, εμείς είμαστε ο κορμός, η σπονδυλική στήλη του κρίκετ στην Ελλάδα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εμείς αναζητούμε πάντα την αλήθεια. Και επιμέναμε για μία ακόμη φορά στον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρήτη, τον κύριο Κυριάκου Κατσόρα, να μας δώσει τα στοιχεία που μας είχε υποσχεθεί. Το συναντήσαμε, δεν μας έδωσε τα στοιχεία, λέει, για κάποιους λόγους δεν μπορώ να τα δώσω τώρα. Όμως, πρέπει να παρουσιάσουμε μία πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρήτη, αποφάσισε ομόφωνα, που καλεί να συμμετέχει στη συνέλευση η ΓΕΚ, η περίοδο λόγος, έτσι.
είναι η ομάδα που απέκλεισε στη Γενική Συνέλευση ο πρόεδρος, πώς θα το πω διαφορετικά, το Διοικητικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο τους απέκλεισαν με το αιτιολογικό ότι δεν μπορούν, δεν είναι νόμοι, τουλάχιστον αυτό μας είχε πει. Ήμασταν υποχρεωμένοι για νομικούς λόγους να τον αποκλείσουμε. Δεν είναι νόμιμη παρουσία τους εκεί πέρα, διότι δεν έχουν γίνει εκλογές σωστά. Σήμερα μας είπε κάτι άλλο, ότι μάλλον έχει κόλλημα, απαγόρευση, ο κύριος Νικήτας. Κοιτάξτε, εμείς χωρίς χαρτιά, εμείς δεν μπορούμε να το πούμε και να το κακώς το μήμα σας το μεταφέρω. Εγώ έχω στα χέρια μου μια πρόσκληση για έκτακτη Γενική Συνέλευση, που ουσιαστικά τι κάνει, καλεί την ομάδα αυτή να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση. Την καλεί. Εάν ήταν παράνομοι λοιπόν οι εκλογές, παράνομη η ομάδα αυτή, δεν θα έπρεπε καν να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση. Και επαναλαμβάνω και πάλι, το ερώτημά μου είναι, εντάξει, ο κύριος Νικήτας έχει κόλλημα. Ο κύριος Χατζής, που ήταν αναπληρωματικός, τι πρόβλημα είχε και δεν συμμετείχε, κύριε Κατσόρα. Τα λέω αυτά διότι πρέπει να είμαστε, να λέμε την αλήθεια. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να προσποιηθώ ψέματα και να λέω, ξέρετε, δεν είναι έτσι, είναι γιουβέτσι. Η ιστορία αυτή πρέπει να ξεκαθαριστεί. Ο μεν κύριος Νικήτας λέει ότι θα πάει στη δικαιοσύνη, ο δε κύριος Κατσόρας ότι εν καιρό θα παρουσιάσει το έγγραφτο κολλήματος που έχει για τον συγκεκριμένο τον κύριο Νικήτα. Επαναλαμβάνω. Εντάξει. Υπήρχε όμως αναπληρωματικός. Κύριος Χατζής, σύμφωνα με τον κύριο Νικήτα. Το απαγόρευσαν και του κύριου Χατζή. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Το κλείνω εδώ το θέμα με μια άνω τελεία. Θα ξαναεπανέλθουμε. Θα επανέλθουμε γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να ενημερώνουμε τους τηλεθεατές, το κοινό μας, με αλήθειες. Και όχι ενδεχομένως με λόγια του αέρα. Γι' αυτό και επιμείναμε εμείς πολύ στον κύριο Κατσόρα. Πάρα πολύ επιμείναμε και με μηνύματα, με τηλέφωνα. Δέχτηκε να μας δει, μιλήσαμε. Δεν ήθελε ακόμα κάποια δήλωση on camera. Δεν θέλει τίποτα. Εντάξει, εμείς όμως οφείλαμε να το παρουσιάσουμε, να παρουσιάσουμε αυτή την πρόσκληση που ουσιαστικά καλεί την ΓΕΚ να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση. Εάν πάει τώρα ο κύριος Νικήτας, θα του επιτρέψουν να συμμετέχει? Ναι, είναι ένα ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα. Θα το δούμε. Θα το παρακολουθήσουμε. Γιατί και στην προηγούμενη πρόσκληση στην έκλογα από Λογιστική Συνέλευση υπήρχε η ομάδα μέσα σε αυτούς που κάλεσαν, στους συμμετέχοντες. Η πρόσκληση πήγε στην ομάδα. Δεν τους επέτρεψαν όμως να συμμετέχουν οι αντιπρόσωποι τους. Θα το δούμε αυτό. Θα το παρακολουθήσουμε. Άνω τελεία. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, Γιονύση. Πάμε σε μια αποκάλυψη. Σε μια αποκάλυψη που έχουμε διευθυντικό στέλεχος ξενοδοχείου, ξενοδοχειακής έτσι εταιρείας, γιατί νομίζω ότι την περίοδο εκείνη είχε αρκετά ξενοδοχεία, διευθυντικός στέλεχος, 30 μήνες φυλάκιση με αναστολή. Γιατί παρακόλλησε, εμπόδισε συνδικαλιστή να συμμετέχει στα... σε απεργία, σε κάποια... στα συνδικαλιστικά του δικαιώματα. Εργαζόμενο τον εμπόδισε να συμμετέχει στα δικαστικά του δικαιώματα. Το δικαστήριο έκρινε ότι κακώς το έκανε. 30 μήνες φυλάκιση με αναστολή. Σε τον επικεφαλής, δηλαδή στον υπάλληλο ουσιαστικά. Γιατί δεν είναι ο ιδιοκτήτης αυτός που τιμωρήθηκε, είναι διευθυντικός στέλεχος. Έτσι. Μεγάλης ξενοδοχειακής εταιρείας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι μας είπε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στην... Των Ξενοδοχοπαλλήλων, ο κύριος Σταμάτης Πελάης. Τι μας είπε? Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η εργοδοσία επιτίθεται στα εργατικά δικαιώματα
όχι μόνο στην βάση των εργατικών δικαιωμάτων που έχουν να κάνουν με το μεροκάματο, με την ασφάλιση, με τις συνθήκες εργασίας, αλλά που θέλει να απαγορεύσει ουσιαστικά και τη συνδικαλιστική δράση των εργαζομένων, μια συνδικαλιστική δράση που είναι θεσμική μέσα από τα σωματεία τους. Είχαμε λοιπόν το προηγούμενο διάστημα, το 2018, μια προσπάθεια μεγάλου ξενοδοχειακού όμιλου να μπλοκάρει και να ακυρώσει τη λειτουργία επιχειρησιακού σωματείου με απειλές, με επιθέσεις στους εργαζόμενους, με κατασκευασμένες κατηγορίες κτλ. Μια κατάσταση η οποία πραγματικά βίωσαν οι εργαζόμενοι απαράδεκτες συμπεριφορές από την εργοδοσία, συμπεριφορές που προσμοιάζουν σε βαριές ανακρίσεις βαριών εποχών. Σήμερα, 6 χρόνια μετά, έφτασε η υπόθεση μετά από μήνυση εργαζόμενου στα δικαστήρια. Έφτασε στα δικαστήρια, κάτι το οποίο είναι γενικά δύσκολο, γιατί υπάρχει ο φόβος στον εργαζόμενο για τη δουλειά του να αντιδράσει και να αντιδράσει μάλιστα για τα συνδικαλιστικά του δικαιώματα και αν αυτά τα σέβονται οι εργοδότες και τα στελέχη τους. Έφτασε λοιπόν σήμερα, δικάστηκε και η Γενική Διευθύντρια αυτή η οποία είχε προβεί σε αυτές τις ενέργειες εκβιασμών, εκφοβισμού των εργαζομένων με στόχο τη διάλυση του σωματείου τους, τιμωρήθηκε με 30 μήνες φυλάκιση, που ουσιαστικά δεν έχει σημασία ακριβώς το ύψος της ποινής, αλλά ουσιαστικά το μήνυμα ότι η προσπάθεια κάθε εργοδότη να σταματήσει τη συνδικαλιστική δράση θα μας βρίσκει απέναντι και θα μας βρίσκει απέναντι σε όλα τα επίπεδα. Θεωρούμε λοιπόν ένα σημαντικό γεγονός και κυρίως πιστεύουμε ότι πρέπει να αποτελέσει μήνυμα προς όλους τους επιχειρηματίες ότι οι εργαζόμενοι έχουν δικαιώματα, έχουν εργατικά δικαιώματα, έχουν δικαιώματα στη δουλειά και στη ζωή και έχουν δικαιώματα στο να διεκδικούν τη ζωή τους, τα δικαιώματά τους, τη δουλειά τους μέσα από την οργάνωσή τους και από τα σωματεία τους. Και αυτό πρέπει να γίνει απόλυτα σεβαστό. Το ίδιο μήνυμα πρέπει να πάει και προς τους ίδιους τους εργαζόμενους. Ότι δεν πρέπει να φοβούνται, ότι πρέπει να αντιστέκονται, πρέπει να οργανώνονται, πρέπει να διατρανώνουν τα αιτήματά τους όπως σκληρά δουλεύουν και παράγουν. Τον ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Πελά, είναι μια δικαίωση. Εμείς ήμασταν εχθές στα δικαστήρια, πρέπει να σου πω, παρακολουθήσαμε τη δίκη. Δεν δίρκησε πολύ, γιατί ο δικαστής όντως είπε, ναι, σε ένα συνδικαλιστή δεν μπορείς να το αφαιρείς το δικαίωμα. Ακριβώς. Έτσι. Δεν μπορείς να το απαγορεύσεις το δικαίωμα να συμμετέχει στις διαδικασίες του σωματείου του. Έτσι. Λοιπόν, πάμε και σε ένα άλλο θέμα που το επαναφέρω, διότι θέλαμε μια απάντηση από τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπύρο Καλλιόπουλο, τον οποίο σέβομαι απολύτως. Έτσι. Αλλά οφείλω να πω ότι δεν υπάρχει δικαιολογία. Κύριε Αντιδήμαρχε, εγώ με όλο το σεβασμό ξέρετε ότι σας εκτιμώ, αλλά δεν υπάρχει δικαιολογία. Το επιμελητήριο είναι θεσμικό όργανο, είναι θεσμός. Είτε μας αρέσει η διοίκηση, είτε όχι, δεν έχει σημασία. Το αν κάποιοι θέλουν στην παρέα τους άλλα σωματεία, άλλο είναι αυτό. Αλλά εσείς είστε υποχρεωμένος, εκ της θέσεώς σας, γιατί έχετε θεσμική θέση, είστε αντιδήμαρχος. Αν ήσασταν ο πρόεδρος του ΑΟΧΤΑ, ενδεχομένως μπορούσατε να πείτε, δεν τα θέλω να τον καλέσω. Εντάξει, δικαίωμά σας. Ή ο κύριος Βούλγαρης, δεν θέλω να καλέσουμε το επιμελητήριο. Εμείς θέλουμε να καλούμε τον κύριο Μουζακίτη που είναι από τους εμπόρους. Εντάξει. Και εμάς είναι αυτό. Όμως, εκ της θεσμικής θέσεως που έχετε ως αντιδήμαρχος, είσαστε υποχρεωμένος σε όλες αυτές τις συναντήσεις που κάνετε, γιατί ξέρω και το γνωρίζω αυτό, ότι πριν από λίγο διάστημα είχατε επικοινωνία με τον υπεύθυνο του επιμελητηρίου Κέρκυρας του τουριστικού τμήματος να κάνετε από κοινού περίπτερο στο Λονδίνο.
και στην ITB. Πώς λοιπόν τους αναγνωρίζετε ότι έχουν τουριστικό τμήμα και στην ημέρα του παγκόσμιου τουρισμού, την ημέρα αυτή που γιορτάζει ο τουρισμός παγκόσμια, εσείς δεν καλείτε το επιμελητήριο, κερκίδας. Ανεξάρτητα αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Και εμένα μπορεί να μου αρέσει. Ανεξάρτητα από αυτό. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Εγώ δεν έχω κανένα προσωπικό πρόβλημα με κανέναν. Αλλά, ξέρετε, καμιά φορά φτάνει η αλήθεια μέχρι εδώ και πρέπει να την βγάλω. Δεν μπορώ, δεν αντέχω εγώ να λέω ψέματα. Δεν μπορώ να προσποιούμε και να λέω ότι ξέρετε καλός και κακός και τέτοια. Δεν μπορώ να το λέω. Δηλαδή, καλέσατε, ας πούμε, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τρέχα γύρευε, εμπόρων Ιωνίων Νήσων. Τρέχα γύρευε. Γιατί ρώτησα εγώ ποια σωματεία συμμετέχουν. Ρώτησα. Και αν συμμετέχουν. Έτσι. Ρώτησα. Δεν τα άφησα έτσι. Καλά. Ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων, δεν ξέρω, και εμπορίου κλπ. Τι περισσότερο έχει από τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κέρκυρας, τον κύριο Αλέγρη, ο οποίος ψηφισμένος με 150 άτομα. Τι περισσότερο έχει από τον κύριο Λιτσαρδόπουλο, ο οποίος εκπροσωπεί τα τουριστικά καταστήματα. Και το σπουδαιότερο, που ο αείμνηστος, προσέξτε τι θα πω τώρα, για τους κυρίους, οι οποίοι είναι νέοι, πλην του κύριου Διαβάτη, ο κύριος Βούλγαρης, πρόεδρος ενός ξενοδόχων, ο κύριος Διαβάτης τότε δεν ήτανε, ναι, ήτανε πράκτορας, τίποτα άλλο, μάλλον ιδιοκτήτης λεωφορείων, πιο σωστά. Ο κύριος Κατσαρός δεν ήταν, όχι, ούτε ο κύριος Κατσαρός. Τότε ο αείμνηστος Κώστας Μπράμος, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, κύριε Βούλγαρη, για σας το λέω, συγκαλούσε βεβαίως τους φορείς του τουρισμού, οι οποίοι ήταν οι εξής. Θα σου πω έναν. ΑΟΚ, πρόεδρος τουριστικών τακτών. Ομοσπονδία Καταλυμάτων, τον κύριο Μπρεντάνο. 2. Μάλιστα στον ΑΟΚ τότε ήταν ο εμπειρότατος που του βγάζουν το καπέλο, ο κύριος Χαρίτος. Ο κύριος Χαρίτος ήταν χρόνια πρόεδρος στους τουριστικούς πράκτορες. Καλή τώρα. Και καλούσαν, κύριε Χαλκιόπουλε, σας το λέω αυτό, γιατί διατελέσατε τα τελευταία χρόνια πρόεδρος του ΑΟΚΤΑ, καλούσανε και το Προεδρείο και τον Πρόεδρο των Διευθυντών Ξενοδοχείων. Που αυτόν τα τελευταία χρόνια τους έχετε αγνοήσει τελείως, δεν υπάρχουν. Και ήταν ο κύριος ο Σπύρος Μίχας. Ένα αξιοπρεπέστατο στέλεχος που χρόνια, που μας φώτισε πολλές φορές με τις γνώσεις που είχε πάνω στον τουρισμό. Ευγενέστατος κύριο, από τους πιο καλούς ανθρώπους. Λοιπόν, να τους ξαναπαριθμίσω πάλι. Μπράμος, Χαρίτος, τουριστικοί πράκτορες, Μπρεντάνος και ο Σπύρος Μίχας. Δεν καλούσανε ούτε πρόεδρο Ομοσπονδίας, εμπόρων. Θα είναι καινούρια κόλπα, αλλά κόλπα που λένε, να το πω έτσι λαϊκά, των καινούριων εδώ, του κυρίου Βούλγαρη, του κυρίου Διαβάτη, άλλα κόλπα. Φέρνουν τον κύριο Ζακίνη, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση. Τώρα, εντάξει, θα μου πείτε, πάμε για εκλογές. Ένας λόγος παραπάνω, πρέπει να προστατευτείτε, κύριε Αντιδήμαρχε, διότι δεν μπορείτε εσείς να φωτογραφίζεστε παραμονές εκλογών δίπλα σας ο κύριος άσχετος για τον τουρισμό πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπόρων Ιωνίων Νήσων. Δηλαδή ήτανε φάουλ. Ήτανε πολύ κακό αυτό που έγινε. Δηλαδή κακό γιατί ξέρω ότι είστε ένας αγνός άνθρωπος και δεν θέλετε εσείς τώρα να μπαίνετε σε αυτές τις λογικές αντιπαράθεσεις
και να σας δείχνουν γιατί ο κύριο Χαλκιόπουλος δεν έκανε αυτό. Και περίμενα να μου δώσει μια απάντηση. Μου έπειτε, έγινε λάθος, ρε παιδιά. Έγινε ένα λάθος. Έτσι είναι. Εγώ είμαι λίγο πιο παλιός, σας θυμίζω. Είμαι. Είναι, νομίζω, 30 χρόνια που πηγαίνω στις εκθέσεις. Αμφιβάλλω ορισμένοι που κάνουν τους... λένε του κύριου Βούλγαρη, του κύριου Διαβάτη, του κύριου Κατσαρού, πηγαίνουν σε εκθέσεις, ξέρουν τι σημαίνουν εκθέσεις, τουριστικές εκθέσεις. Αμφιβάλλω. Εκεί θα είμαι, το στο Λονδίνο θα είμαι και εγώ. Για μια ακόμα χρονιά. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω και βγάλε και τη φωτογραφία της ημέρας που είναι ο κύριος Γκίκας, φωτογραφίζεται με το συνδυασμό του κυρίου Μουζακίτη. Με τον κύριο συνδυασμό του κυρίου Μουζακίτη, ο κύριος Γκίκας. Όχι με τους φορείς του τουρισμού, με τον συνδυασμό του κυρίου Μουζακίτη. Λοιπόν, πολύ ωραία. Και κάτι ακόμα ωραία. Ως απάντηση μας έστειλε μια φωτογραφία από μια περσινή εκδήλωση του 22. Το 2022. Ναι, που έδειχνε πάλι τα ίδια πρόσωπα. Θέλω να πω το εξής. Η κυρία Ιντρέου έφυγε. Ο κύριος Βαρούχας έφυγε. Ο κύριος Βαρούχας εμφανίστηκε ξαφνικά ότι ξέρει από τουρισμό και ερχόταν και στις εκθέσεις. Γιατί το Τσάμπα, στο Τσάμπα έρχονται πολλές εκθέσεις. Στο Τσάμπα. Ήταν αντίμορφο τουρισμό, έρχονταν στο Τσάμπα. Τώρα πληρώνει. Δύσκολα πήγαινε έρχεται ο κύριος Βαρούχας. Μη μας λέτε πρακτικές του κυρίου Βαρούχα και του κυρίου και της Ιδραίου. Εσείς δεν έχετε καμία σχέση με αυτά. Εμείς σας ρωτήσαμε συγκεκριμένα έτσι. Γιατί δεν καλέστηκε το επιμελητήριο Κέρκυρας. Όσο και να μην σας αρέσει. Να μην σας αρέσει. Η διοίκηση. Όπως δεν μπορεί να μην αρέσει και εμένα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πάμε λοιπόν. Να φύγουμε από αυτό το θέμα. Πάμε στην ΕΠΣ. Τι έχουμε πει. Έχουμε εξελίξεις, ναι. Ότι αποκαλύπτουμε και τα αποδεικνύουμε αυτά που αποκαλύπτουμε. Έχουμε αυτό που είπαμε πριν μερικές ημέρες. Δηλαδή ότι κάποια πρόσωπα συμμετείχαν σε επιτροπές που έχουν κόλλημα. Ή ασυμβίβαστο ή κόλλημα. Τότε τους είχαν καταγγείλει δύο πρόσωπα. Ο Κούρκουλος Χριστόδουλος και ο Νάος Γεώργιος. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Καλκιδάς, στη συνεδρίαση της προχθές, επικύρωσε την απόφαση που πήρε η Εκτελεστική Εκτάκτων Θεμάτων και έτσι δεν μπορούν να συμμετέχουν τρία πρόσωπα. Δεν θα πω τα ονόματά τους, θα πω όμως σε ποια τμήματα δεν μπορούν να συμμετέχουν. Τεχνική Επιτροπή Υποδομών Πειθαρχική, Πρωταθλήματος και Δημοσίων Σχέσεων και Τεχνικού Συμβούλου στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας. Αυτά τα τρία πρόσωπα έχουν κόλλημα. Το είπαμε, το ξανάπαμε και δεν μπορούν να συμμετέχουν. Είναι μια δικαίωση για μας, είναι μια δικαίωση για το χώρο του κοινού και για σένα που το έχουμε παρουσιάσει. Λοιπόν, πάμε και στην ΔΕΙΑΚ. Πάμε. Στην ΔΕΙΑΚ, διάσπαση. Κοίταξε, εγώ παρακολούθησα λίγο. Και εντάξει, εγώ έχω μια άλλη άποψη που θα έλεγα ότι δώρον άδωρον που προχώρησαν στην διάσπαση, αλλά δεν μ' άρεσε καθόλου η τοποθέτηση της κυρίας Ιδραίου. Και το λέω αυτό γιατί την άκουγα ως σαν να μην είχε σχέση με το Δήμο, ως σαν να μην είχε περάσει από ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, ως σαν να μην γνωρίζει τι άφησε, τι συντρίμια άφησε πίσω σε αυτή τη ΔΕΙΑΚ. Και απορούσα και έλεγα, μα είναι δυνατόν. Εντάξει, ως φιλοσοφία ότι δεν πρέπει να διασπαστεί διότι έρχεται νομοσχέδιο που ουσιαστικά ανατρέπει την απόφαση και θα μπούμε σε περιπέτειες. Δεν μπορείς όμως να τους λες, να τους κουνάς το δάχτυλο. Βέβαια. Εγώ περίμενα να κάνει μια αυτοκριτική, αυστηρή αυτοκριτική για την διοίκηση που τα προηγούμενα 4 χρόνια που ήταν επικεφαλής της διοίκησης και να πει παιδιά μας ξέφυγαν τα πράγματα λόγω κορονοϊού λόγω γιατί ξέρω εγώ φταίνε ξαφνικά την τσίμπησε κάτι την κυρία
Τόμπρου σηκώνεται, τα βάλε με τον υπάλληλο, τον διευθυντή, τον κύριο Μάζη. Εσείς πόσα χρόνια είσαστε στη ΔΕΗΑ και τι ευθύνη έχετε? Ότι αυτό στέει για το που είναι η ΔΕΙΑΚ σήμερα. Δηλαδή, κάτι τέτοια, εμένα μου αρέσει το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ακούω κάτι τέτοιες τοποθετήσεις και μ' αρέσουν αυτά τα, έτσι, όπως τα θέτει η κυρία Τόμπρου, η κυρία Ιδραίου. Όχι, μ' αρέσει, με εντός εισαγωγικών μ' αρέσει. Δηλαδή, λέω, διαρωτώ με, μα είναι δυνατόν να κουνάει το δάκτυλο η κυρία Ιδραίου στη σημερινή διοίκηση της ΔΕΙΑΚ, στο νέο δήμαρχο, να τους λέει ότι δουλέψτε, σηκώστε τα... Αυτά είναι το μότο της του τελευταίου. Δουλέψτε τα χέρια, προχωρήστε μπροστά, ζητήστε λεφτά από το κράτος. Τέτοια λέει τώρα. Έχουμε περάσει άλλο επίπεδο. Δίνει συμβουλές. Η κυρία Ιδραίου άφησε συντρίμια. Άφησε τη ΔΕΙΑΚ καταχρεωμένη. 17 εκατομμύρια στη ΔΕΗ. Συντρίμια. Και μιλάει. Όσο για, για την ουσία του θέματος, και εγώ είμαι μαζί της. Εγώ είμαι μαζί της διότι θεωρώ ότι η διάσπαση που επιχειρούν να κάνουν μετά από λίγο καιρό δεν θα υπάρχει. Δεν θα προχωρήσει. Θα έπρεπε να περιμένουμε πρώτα λίγο το νομοσχέδιο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι λέει. Τι ακριβώς συμβαίνει και μετά να προχωρήσουν στη διάσπαση. Κάτι το οποίο κάνει ο Δήμος Δότης Κέρκυρας, θα το δούμε, έχουμε και το ρεπορτάζ. Ωραία, πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει για το Δημοτικό Συμβούλιο. Το τι ακριβώς έγινε χθες και ποιες είναι οι τοποθετήσεις όλων. Και μετά θα ακούσουμε και τον Δήμαρχο και θα περάσουμε και στο Νότο, στο Δήμο της Νότιας Κέρκυρας. Ωραία, πάμε να δούμε το πρώτο ρεπορτάζ. Εισπράταμε και 10 και 12 και 13 εκατομμύρια. Όπως παραδέχτηκε ο κύριος Μάης ότι γίνεται και τώρα, 6 εκατομμύρια και 8 εκατομμύρια όπως είπατε. Άρα μια χαρά εισπράταμε και μια χαρά ήμασταν αυτόνομοι οικονομικά και αυτάρκης και επαρκής, αλλά έπρεπε να βοηθάμε τους δύο μικρούς δήμους. Και καλά κάναμε και τους βοηθήσαμε, αφού δεν είχαμε και τη δυνατότητα ούτως ή άλλως να μπορέσουμε να φύγουμε και να διασπαστούμε. Όσον αφορά λοιπόν και το νομοσχέδιο που ψευδώς είπατε, γιατί στην Επιτροπή Υποδομών και Δικτύων, επειδή μάλλον δεν παρακολουθείτε την επικαιρότητα και η εσωστρέφεια είναι κακό πράγμα για κάποιον που ηγείται ενός Δήμου το 2024, πρόεδρος στην Επιτροπή με τις τελευταίες δύο εβδομάδες και προσπαθώ να μάθω ό,τι περισσότερο μπορώ για να σας τα μεταφέρω. Με την έννοια ότι πολλές φορές έχουμε πει ως λαϊκή συσπήρωση ότι το στοιχειώδες θα έπρεπε να ήταν στο 2024, να υπάρχει φθηνό ποιοτικό νερό σε όλα τα σπίτια, σε όλες τις δουλειές και όλους τους εργαζόμενους. Δεν είναι η τεχνογνωσία, η τεχνολογία αυτή που λείπει. Είναι όμως το πολιτικό πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο που υπάρχει, το οποίο ένα αγαθό όπως είναι το νερό, το χρησιμοποιεί ως προϊόν, ως κέρδος, με ανταποδοτικότητα, ως κάτι που είναι για να πουλιέται και να αγοράζεται. Η εμπειρία της Κέρκυρας και της τοπικής αυτοδιοίκησης ιδιαιτέρως, όπως ανέφερε ο αγαπητός κ. Ερμέτης, είναι ιδιαιτέρως προβληματική όσον αφορά την ηγεσία της τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι η ΚΕΔΕ, η οποία τυχαίνει τα τελευταία 20-30 χρόνια είναι πάντοτε φιλοκυβερνητική. Πάντοτε. Πάντοτε φιλοκυβερνητική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα νομοσχέδια και η προστασία την οποία δήθεν το κράτος θέλει να προσδώσει στην τοπική αυτοδιοίκηση, περνάει μέσα από την ΚΕΔΕ, η οποία ΚΕΔΕ πάντοτε είναι φιλοκυβερνητική. Δήμου της Νότιας Κέρκυρας, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μέσα στο επόμενο δίμηνο που θα ψηφιστεί αυτός ο νόμος, μια νέα πραγματικότητα η οποία θα μας οδηγήσει στο να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε με καλύτερους όρους την αυτονομία μας και τη συνέχιση όποιας
υποχρεωτικής νομοθετικής πρόβλεψης μας επιβάλλει το κεντρικό κράτος. Το είδαμε λοιπόν το πρώτο ρεπορτάζ, αυτά γίνανε χθες. Να πούμε ότι κατά πλειοψηφία, σε αντίθεση με άλλες έτσι στην Ελλάδα δημοτικά συμβούλια, συγκέντρωσαν κατά πλειοψηφία απήχη η κυρία Ιδρέου και όχι της Λαϊκής Συσπήρωσης. Κάναμε όμως και μια δήλωση εμείς στον Δήμαρχο, τον κύριο Στέφανο Πουλημένο. Πάμε να τον ακούσουμε. Ότι εγώ δεν είμαι των πολλών ταξιδιών τα οποία καταλήγουν ταξίδια ανεξητής. Εγώ θέλω να έχω από αυτά τα Υπουργεία ένα θεσμικό τρόπο προγραμματισμένο και όταν υπάρχει σοβαρό θέμα προς συζήτηση. Που τι υπόθεση που συζητάμε, δεν είναι μεμονωμένη η υπόθεση του Δήμου, τον οποίο εκπροσωπούμε και τον οποίο υπηρετούμε. Είναι ένα γενικότερο ζήτημα που αφορά ολόκληρη τη χώρα. Καταρχήν να πω ότι η πλειοψηφία ήταν ευρύτατη, καθώς υπερψηφίστηκε η πρότασή μας από τρεις δημοτικές παρατάξεις. Και από την Δημοτική Παράταξη της Μειοψηφίας και από δύο παρατάξεις της Μειοψηφίας, η δε μείζον μειοψηφία δεν πήρε θέση. Απήχε. Της ψηφοφορίας απήχε. Συνεπώς, και μόνο αυτό το στοιχείο καταδεικνύει το πόσο ευρείας αποδοχής είναι η πρόταση την οποία κατέθεσε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι πρόταση ευθύνης. Πρόταση που υπηρετεί το συμφέρον του τόπου. Επιδιώκουμε να νοικοκυρέψουμε τη ΔΕΙΑΚ, να την ξαναστήσουμε στα πόδια της, να γίνει υγιής οργανισμός, ικανός να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στον τομέα της σύνδρευσης και της αποχέτευσης. Ιδιαίτερα για τον τομέα της σύνδρευσης, που περάσαμε τόσες δυσκολίες το περασμένο καλοκαίρι. Επιβάλλεται η ανασύνταξη των δυνάμεων και οι σημαντικές επιλογές που πρέπει να γίνουν για να προλάβουμε τις τυχόν δυσάρεστες εξελίξεις για την επόμενη θερινή περίοδο. Και αυτή είναι η πρώτη μας φροντίδα. Το μεγαλύτερο μέλημα της δημοτικής επιχείρησης είναι ακριβώς να υπηρετήσει αυτό τον στόχο του να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες που είναι αναγκαίες για να περιοριστούν κατά το δυνατόν, αν είναι δυνατόν να εξαφανιστούν, τα προβλήματα ίδρυψης που ζήσαμε φέτος και στην πόλη και στην Ήπειρο. Και πάμε και στη Νότια Κέρκυρα, που πρέπει να σου πω ότι την Τρίτη είχε μοναδικό θέμα αυτό. Τελικά ήταν πολύ αργά, πήγαν την Τετάρτη και τελικά η απόφαση που ελήφθη ήταν να περιμένουν λίγο τις εξελίξεις πριν προχωρήσουν σε κάποια απόφαση. Έχουμε την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Είχαμε συμβούλιο, όχι χθες, είχαμε προχθές, στις 30 Σεπτέμβρη, με ένα θέμα, το σοβαρότερο θέμα, ήταν το θέμα της διαδεία. Συζητήθηκε διεξοδικά το θέμα και εξέφρασαν όλες οι παρατάξεις τον προβληματισμό τους για τη συνέχιση ή όχι της διαδεία. Αφού τελείωσε το, φτάσαμε πολύ αργά τη νύχτα, δεν είχαμε καταλήξει στο ποια απόφαση θα λάβουμε. Έτσι ανεβλήθηκε την επομένη και χθες το βράδυ είχαμε πάλι συμβούλιο με πρώτο θέμα, το θέμα που είχε διακοπεί για τη διαδεία. Τελικά, το Δημοτικό μας Συμβούλιο ανέβαλε το θέμα εν ώψη νέων εξελίξεων σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που έχουμε για τον νέο νόμο και βέβαια και με την απόφαση που θα λάβει και ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας. Έχουν τεθεί προβληματισμοί σχετικά και με τη συνέχιση της λειτουργίας και ακόμα θα πρέπει εμείς να δούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εισήγηση σε ένα επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να λάβουμε την πιο σωστή απόφαση που θα εξυπηρετεί τους πολίτες του Νότου για το θέμα της λειτουργίας της διαδεία. Λοιπόν, είδαμε και αυτό το ρεπορτάζ με την Νότια Κέρκυρα. Αυτά έγιναν και στη ΔΕΙΑ και έχεις πολλά θέματα, το ξέρω, θέλεις να συνεχίσεις, αλλά θα τα αφήσουμε όλα για το δεύτερο μέρος, Διονύση. Κτηματολόγιο. Κτηματολόγιο. Μπράβο στο Γιάννη τον Κοντό. Πραγματικά το παλεύει. Πραγματικά όμως. Στον κύριο Γκίκα να του πει τι θα γίνει. Που ο κύριος Γκίκας θα έπρεπε να το έχει κάνει σημαία. Και με αφορμή αυτό να πω, εντάξει, εγώ βλέπω τις ωραίες φωτογραφίες που ανεβάζετε, κύριε Υπουργέ. Αλλά δεν έχουν ουσία όλες αυτές. Εντάξει, το ξέρουμε, γίνατε υπουργός, περιοδεύετε την Ελλάδα, παίρνετε παράσημα, παίρνετε βραβεία, παίρνετε το ένα. Αλλά για την Κέρκυρα, κοιτάξτε, το κτηματολόγιο είναι η ακίδα που μας τρυπάει και πονάει πάρα πολύ. Υπάρχει θέμα τεράστιο στην Κέρκυρα. Θα το δούμε στο δεύτερο μέρος. Αυτό έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε χορηγούς και επιστρέφουμε.
Εστιατόριο Rex στο πιο κεντρικό σημείο του νησιού, στο κέντρο της πόλης. Από το 1932, σταθερά προτείνει γεύσεις με γνώμονα την παράδοση που σίγουρα δεν θα σας αφήσουν ανικανοποιητούς. Εστιατόριο Rex. Για ένα ξέχαστο ταξίδι γεύσης. Για τον πρωινό σας καφέ, το σάντουιτς, αλλά και την απογευματινή σας χαλάρωση με έναν υπέροχο χυμό. Στην επαρχιακή οδό Κασιόπη Σιδαρίου, στην Εχαράβη. Και στο τηλέφωνο 26630-64190. Στο κέντρο της πόλης, το παραδοσιακό κατάστημα Παυλογιάννης σας προσφέρει όλα τα είδη συσκευασίας για επαγγελματική και οικιακή χρήση. Στο μοντέρνο χώρο μας, θα βρείτε όλα τα είδη συσκευασίας που χρειάζεται ένα εμπορικό ή τουριστικό κατάστημα, όπως σακούλες, χάρτινες και πλαστικές, χαρτιά σε πολλά σχέδια και χρώματα και με κερκυραϊκά θέματα. Παυλογιάννης, στην Πλακάδα Καγιού, κουτιά χρυσοχοΐας, πουγκιά, ετικέτες αυτοκόλλητες και κρεμαστές, ρολό πλαστικό και χάρτινο και κορδέλες σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και διαστάσεων. Παυλογιάννης, χαμηλές τιμές. Και βέβαια, σε εμάς θα βρείτε όλα τα είδη χαρτοπολίου. Παυλογιάννης, στην Πλακάδα του Αγίου, το δικό σας παραδοσιακό κατάστημα. Ήρθε η ώρα να ταξιδέψετε με εμάς. Κλείστε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας στην σελίδα μας www.joyscruises.gr. Megamart. Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιο και ψησταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr. Megamart. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Megamart. Be smart. Buy smart. Ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Intersport. Electronet.
Στη νέα εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κεκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαβράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή. Εγώ στην Κέρκυρα μετακινούμε με το αστικό. Κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά. Αποκτήστε την κάρτα περιορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά, μέχρι Μπενίτσες αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας. Με σεβασμό στο χρόνο σας. Κατάστημα Well στην Κέρκυρα με εξαιρετικές τιμές. Το καλοκαίρι είναι εδώ και το πολυκατάστημα Well μας προσφέρει όλα τα καλοκαιρινά είδη σε απίστευτες τιμές. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Μαγιό, παιχνίδια, πετσέτες, παπούτσια, παντόφλες και όλα τα αξεσουάρ για την θάλασσα και για το καλοκαίρι θα τα βρείτε στο πολυκατάστημα Well. Σε προσφορά και τα χειμερινά είδη. Πολυκατάστημα Well. Σε εξαιρετικές τιμές. Πολυκατάστημα Κέρκυρα Stores Παουλής. Θα μας βρείτε στο περιφερειακό Λευκύμης, στη διασταύρωση Λιμανιού και στα τηλέφωνα 26620 22202 και 26620 29150. Με ένα κλικ στο www.kerkirastores.gr μπορείτε εύκολα και γρήγορα να κάνετε τις παραγγελίες σας με δωρεάν και άμεση παράδοση στο χώρο σας. Λόγος αντίλογος, ενότητα δεύτερη, επιστρέψαμε εδώ, Διονύση. Θα ξεκινήσουμε το θέμα του κτηματολογίου. Ξέρω ότι και εσένα σε πονέβει το θέμα. Τώρα πεντάξαμε που να γνωρίζεις τον Γιάννη τον Κοντό, του λες μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο του. Είναι κάτι που πονάει τους Κερκυραίους. Η παράταση του κτηματολογίου επιβάλλεται. Πρέπει να γίνει παράταση. Πρέπει να την κάνει την παράταση. Κύριος Κυρανάκης, που είναι υπεύθυνος. Πρέπει να δώσει 2 μήνες προθεσμία, 3 μήνες προθεσμία. Υπάρχουν θέματα στην Κέρκυρα, δεν υπάρχουν συμβόλαια, δεν υπάρχει τίποτα. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο Γιάννης Κοντός, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας. Το παλεύουμε διότι θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Το ζήτημα του κτηματολογίου είναι μείζον για την Κέρκυρα. Η Κέρκυρα μπήκε τελευταία στη δηματογράφηση και έχουν την απέτηση μέσα σε λίγους μήνες να έχει τελειώσει. Δεν θα έχει τελειώσει. Το έργο κυμαίνεται σε ένα ποσοστό μικρότερο του 20%. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο η κτηματογράφηση. Είναι σε 2 κομμάτια. Το ένα είναι οι κτηματολογικές διορθώσεις του λειτουργούντος κτηματολογίου, οι οποίες τελειώνουν 30/11. Και το άλλο είναι η κτηματογράφηση, η οποία έχει ένα μικρό ποσοστό, όπως είπαμε, και τελειώνει και αυτή 30%. Η συνάντηση που έγινε με τον κύριο Κίκα ήταν η πρώτη από σειρά συναντήσεων που σκοπεύουμε να κάνουμε, θα κάνουμε και με τους επόμενους βουλευτές τις επόμενες μέρες, για να επισημάνουμε πόσο σοβαρό και μείζον είναι το ζήτημα αυτό για την Κέρκυρα και βέβαια για να ευαισθητοποιήσουμε όλους τους θεσμικούς παράγοντες του τόπου να κάνουν τι, να φτιάξουμε ένα κοινό μέτωπο το οποίο θα έχει να κάνει με την άσκηση πίεσης για να δοθεί μία παράταση έστω και μεταβατική. Το ξαναλέω και πάλι, δεν ζητάμε παράταση από κάποιο βίτσιο. Ζητάμε παράταση μόνο και μόνο γιατί η κατάσταση είναι τέτοια που δεν μπορεί να παραδοθεί ένα έργο σοβαρό. Ένα έργο σοβαρό όπως είναι η κτηματογράφηση που απαιτεί τι, την καταγραφή της ιδιωτικής περιουσίας για να υπάρχει ασφάλεια των συναλλαγών, να υπάρχουν λιγότερες αντιδικίες, να υπάρχει ακριβής οριοθέτηση των ιδιωτικών ακινήτων. Όλα αυτά πώς θα επιτευχθούν όταν η συμμετοχή στο έργο αυτό ήταν τόσο πολύ μικρή. Ψηφίζεται αυτές τις μέρες ένας νόμος που αφορά την απλοποίηση των διαδικασιών για τη διόρθωση κτηματολογική. Όλο αυτό κινείται σε μία αρχικά, θα πω, καλή κατεύθυνση. Μίλησε χθες και ο Πρωθυπουργός για το κτηματολόγιο, για να εξηγήσει πόσο σημαντικό είναι για τον τόπο και πράγματι είναι σημαντικό. Όμως τα πράγματα πρέπει να γίνουν ορθά, με ορθό τρόπο, να γίνουν με ένα πλήρες έργο, να παραδοθεί ένα έργο το οποίο θα είναι λειτουργικό, το οποίο θα αποτυπώνει όλο τον νομό. Αλλιώς δεν θα είναι σε όφελος της Κέρκυρας, θα είναι σε πρόβλημα της Κέρκυρας. Γιατί κανένας δεν μας λέει τι θα γίνει μετά τις 30/11.
εάν δεν χορηγηθεί λίγος χρόνος, έστω και μεταβατικός. Θα αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση, όπως φαίνεται, λειτουργούντος θυματολογίου στο σύνολό του και θα πρέπει ένα θυματολογικό γραφείο σαν αυτό που έχει η Κέρκυρα τώρα, που για να πάρει ένα πιστοποιητικό ιδιοκτησία θες 5 μήνες, να κάνει κτηματογράφηση, να κάνει διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων και να κάνει και την τακτική του εργασία. Φοβάμαι ότι αυτό το σχήμα δεν θα λειτουργήσει καλά. Να πάμε και στο Δήμαρχο Παξών. Εξασφάλισε 100.000 για τη μεταφορά των απορριμμάτων. Ήταν κάτι το οποίο το ζητούσε επίμονα. Μας είχε ξανακάνει δηλώσεις ο Δήμαρχος, ναι, ο κ. Βλαχόπουλος. Τουλάχιστον εντάξει, τις εξασφάλισε, είναι θετικό αυτό. Πάμε να ακούσουμε. Πάμε να τον ακούσουμε. Τηρήθηκε η υπόσχεση που μου είχε δώσει ο υπουργός, ο κ. Λιβάνιος, σε μια συνάντηση που είχαμε πριν από 3 μήνες, νομίζω, ίσως λίγο περισσότερο. Τότε δεν ήταν ακόμα υπουργός, ήταν υφυπουργός εσωτερικών. Είχα παρουσιάσει το πρόβλημα που υπάρχει με τις ποσότητες των ογκωδών κυρίως που συγκεντρώνουμε στο χώρο της πρώην ΧΑΔΑ και ζήτησα να μας βοηθήσει οικονομικά, γιατί είναι ένα κόστος πραγματικά πολύ μεγάλο. Δεν μπορούσαμε μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη να καλύψουμε και αυτή την υποχρέωση. Και ο υπουργός πράγματι μου είπε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί. Βοήθησε σε αυτή την προσπάθεια και ο Στέφανος Ογκίκας, ο υφυπουργός της εμπορικής ναυτιλίας, και πάντα μας βοηθάει, δεν έχω παράπονο. Και έτσι πήραμε προχτές και επίσημα αυτή την επιχορήγηση. Παρακούσαμε και τον Δήμαρχο των Παξών, τον κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο. Να ακούσουμε και τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κέρκυρας, τον κύριο Γιάννη Αλεγρή. Τον οποίο κάναμε έτσι μια δήλωση γενικά για το πώς πήγε η κίνηση. Εντάξει, υπάρχουν προβλήματα. Διότι όχι, εμείς παρακολουθούμε. Υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα, Ιρέα. Υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα με την κίνηση. Δεν πήγανε καλά οι έμποροι. Ναι. Τέλος. Να ακούσουμε τον κύριο Γιάννη Αλεγρή, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου. Τα τελευταία 3 χρόνια καταγράφεται μία αύξηση στο νησί μας επισκεπτών. Όμως αυτή η αύξηση δεν ανταποκρίνεται στα ταμεία μας. Στα ταμεία μας και στους τζίρους μας ανταποκρίνεται μία μείωση 20% τα 3 τελευταία χρόνια. Δηλαδή κάθε χρόνο έχουμε μία μείωση 20%. Άρα έχουμε μία μείωση τα τελευταία 3 χρόνια στους τζίρους μας περίπου στο 60%. Και την ίδια στιγμή έχουμε μία αύξηση λειτουργικών εξόδων και παγίων εξόδων που φτάνει το 70%. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε ότι τα ταμεία μας και οι επιχειρήσεις μας πηγαίνουν καλά. Αυτό το έχουμε ξαναπεί, πρέπει να αλλάξει το μοντέλο αυτό. Εμείς ζητάμε ισονομία και ισοπολιτεία. Θέλουμε να είμαστε επιβάτες, κανονικοί επιβάτες στο ίδιο τρένο και να μην είμαστε ελαφροεπιβάτες. Τον ακούσαμε λοιπόν για τον κύριο Αλέγρη. Να περάσουμε τώρα σε μια δημοπράτηση που μπράβο τους προχώρησαν για το στάδιο εκεί στους Καστελάκους. Το γήπεδο καλύτερο, τώρα δεν είναι και εσά, το γήπεδο εκεί. Εμάς και όλους μας είχε απασχολήσει, θυμάσαι πάρα πολλές φορές από την εκπομπή με τον κύριο Μωραϊτή τότε που μας έλεγε. Και ανακούσαμε. Και ανακούσαμε πραγματικά. Τελικά δημοπρατείται αυτό. Μας μιλάει ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, ο κύριος Ανδρέας Καρδόνας. Πάμε να τον ακούσουμε τι μας είπε. Εδώ και 7 μήνες που έχω αναλάβει, ό,τι χρήματα έχω βρει, προσπαθώ να τα κάνω έργα. Το να έχουμε στους κωδικούς χρήματα και να μεταφέρουμε κάθε χρόνο ή κάθε μήνα και να κάνουμε αναπροσαρμογή στον προϋπολογισμό, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Βρήκα 596.000 ευρώ. Από την προηγούμενη δημοτική αρχή, ήταν από τη χρηματοδότηση του Φιλόδημου, και από εκεί και πέρα ζήτησα τι τεχνική έκθεση μπορεί είχαν κάνει προηγούμενοι, έτσι ώστε να δω τι είχαν εντάξει και ποια γήπεδα, για να δω τι θα μπορούσα να κάνω. Δεν υπήρχε καμία απολύτως μελέτη, υπήρχε μια καταγραφή σχετικά σε καμία δεκαριά γήπεδα, αν θυμάμαι καλά, και ουσιαστικά με τη βοήθεια της ΔΕΠΑΝ που συνεννοήθηκα, ήρθε εκπρόσωπος από τη ΔΕΠΑΝ, δώσαμε και εμείς ό,τι αποτυπώσεις είχαμε και σε συνεργασία μαζί με την τεχνική υπηρεσία, και ευχαριστώ πολύ που με ανέχονται αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν είμαι και ένας χαρακτήρας σύζυγος στη ζωή μου, και σε συνεργασία με αυτούς τους ανθρώπους, τους μηχανικούς που βρίσκονται εκεί,
και θέλω λίγο να επισημάνω και είναι δύο παιδιά που είναι συμβασιούχοι εκεί και ουσιαστικά πια έχουν εξελιχθεί σε μηχανικούς άριστης αρτιότητας σχετικά με τη δουλειά τους. Μπορέσαμε και βγάλαμε εις πέρας το έργο που είναι για το γήπεδο των Καστελάνων και της Κορακιάνας. Αυτά τα δύο γήπεδα, ουσιαστικά αυτά τα χρήματα είναι για να γίνει αλλαγή στο κλωτάπιτα, ο οποίος θα γίνει συνθετικός για να μην έχουμε σχετικά ποτίσματα κτλ. Να είναι συνθετικός, οπότε να έχουμε πιο λίγη συντήρηση στο κλωτάπιτα. Επειδή έχω κατακριθεί πάρα πολλές φορές από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή ότι μετέφερα χρήματα κτλ., δεν μπορώ να έχω τα χρήματα έτσι ώστε να θέλω άλλα τόσα για να κάνω ένα έργο, όπως ήταν ο αεροπροστηριζόμενος στόλος κάτω στο, απέναντι από τη Β' ΔΟΗ. Από εκεί και πέρα, αυτά τα χρήματα εγώ τα χρησιμοποίησα για να φτιαχτούν και τα ποδητήρια και να φτιαχτούν και οι κερκίδες στο γήπεδο των Καστελάνων. Αυτό που μένει είναι να γίνει καθαίρεση των αποδητηρίων στην Κορακιάνα, διότι είναι σε άθλια κατάσταση και ουσιαστικά μελλοντικά να πάρουμε κάποια αίθουσα προκατασκευασμένη, θα δούμε, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν σαν αποδυτήρια. Η υλοποίηση του έργου, θυμάμαι, είναι 6 με 8 μήνες από τη μέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση. Πιστεύω ότι ο στόχος μου σε ό,τι χρήματα βρίσκω να τα δημιουργώ σε έργα είναι μια επιτυχία της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Μέχρι τώρα, όπως ξέρετε, έχουμε δημοπρατήσει και υπάρχει ανάδοχος στο έργο στο θέατρο στο Μόρεπο, όπου θα ξεκινήσει. Έχουμε δημοπρατήσει την αναβάθμιση και ανακαίνιση των ΚΕΠ και αυτό είναι το τρίτο έργο επιθετίας του κ. Πουλημένου, που ουσιαστικά είναι ένα έργο μεγάλου προϋπολογισμού, 596.000 ευρώ. Να ακούσαμε και τον κύριο Καρδόνα. Πάμε στον κύριο Κροκίδη, τον συνεργάτη μας. Εννοείται, που μας ενημερώνει πάντα ο κύριος Κροκίδης για πολύ σημαντικά θέματα. Πάμε να ακούσουμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια. Αυτές οι μορφές δανείων είναι πολύ χαμηλές σήμερα, συγκρινόμενες με την δεκαετία του 2000, όπου υπήρχε έξαρση χορηγήσεως αλλά και ζητήσεως τέτοιων δανείων. Για να δούμε γιατί σήμερα είναι περιορισμένο το ενδιαφέρον. Πρώτον, διότι οι τράπεζες έχουν αλλάξει τα κριτήρια για να δίνουν τέτοια δάνεια, είναι πολύ πιο αυστηρά από τότε σήμερα. Και δεύτερον, δεν υπάρχει ζήτηση, όπως τα λέγαμε, από τα νοικοκυριά, τα οποία το διαθέσιμο εισόδημά τους το κατευθύνουν κυρίως προς την κατανάλωση, σε τέτοιες περιόδους που ζούμε, και λιγότερο προς την απόκτηση στέγης ή την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Τι γίνεται από εδώ και πέρα? Οι τράπεζες, λοιπόν, προκειμένου να διευρύνουν τον κύκλο των εργασιών τους, αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει να στραφούν και σε αυτές τις μορφές χορηγήσεων, δανείων δηλαδή στεγαστικών και καταναλωτικών. Σε αυτή την προοπτική, λοιπόν, οι τράπεζες αρχίζουν και φτιάνουν και προσφέρουν προϊόντα θελκτικά. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Κάποιος ο οποίος έχει ανάγκη ενός καταναλωτικού δανείου, μπορεί, εφόσον έχει τα χρήματα, να μην τα ακουμπήσει, να μην τα πειράξει, να τα αφήσει σε εγγύηση, όπως τα λέγαμε, καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου, είναι το περίφημο collateral, και να πάρει δάνειο το οποίο δεν χρειάζεται καμία εμπράγματη εγγύηση, καθώς εν εγγύηση αποτελούν αυτά τα μετρητά. Σε αυτή την περίπτωση το δάνειο είναι με χαμηλό επιτόκιο, άρα έχει μικρό κόστος, μικρότερο κόστος, και από την άλλη μεριά τα διαθέσιμά του αποφέρουν ένα τόκο, ένα εισόδημα. Και σε κάθε περίπτωση μειώνεται το χρηματοοικονομικό κόστος. Όμως, εκείνο το οποίο ενδιαφέρει την κοινωνία σήμερα είναι η απόκτηση στέγης, ιδιαίτερα τα νέα ζευγάρια, και μάλιστα εν ώψη της ενάρξεως του δεύτερου κύκλου του προγράμματος «Το σπίτι μου», όπου θα πρέπει να έρθουν σε επαφές με τις τράπεζες, να δημιουργήσουν ένα προφίλ προκαταρκτικά πριν την έναρξη του προγράμματος, να δει η τράπεζα δηλαδή τις δυνατότητες που έχουν αυτοί οι άνθρωποι δανεισμού, το ύψος του δανεισμού και τους όρους του δανεισμού, και δεύτερον και βασικότερον, να δουν αν υπάρχουν μετρητά και πόσα, και να κάνουν ένα μειχτό σύστημα δανεισμού, το οποίο να είναι πολύ ανταποδοτικό για αυτούς. Διανύουμε δύσκολους καιρούς. Βλέπουμε τα επιτόκια στην Ευρώπη να καλπάζουν.
βλέπουμε τα επιτόκια στον κόσμο να διαφοροποιούνται προς τα πάνω. Σε αυτές λοιπόν τις δύσκολες περιόδους πρέπει να βρίσκεται η βέλτιστη λύση, όπως τα λέγαμε, του να μπορεί κάποιος να στεγάσει την οικογένειά του, να στήσει το νοικοκυριό του ή να μπορεί να έχει ένα διαθέσιμο ποσό προκειμένου να αρπάζει ευκαιρίες όταν αυτές βρίσκονται, χωρίς να κινδυνεύει, να κινδυνεύουν οι δικές του αποταμιεύσεις. Ας πέφσουν λοιπόν στις τράπεζες όλοι οι ενδιαφερόμενοι αυτών των κατηγοριών και να αρχίσουν να κάνουν κουβέντα και εισαγωγή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της πατρίδας μας. Τον ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Κροκίδη. Πάμε και στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Καλού Δημήτρη. Ναι, να σου πω ότι είναι και τους προσωπικούς γιατρούς, αλλά αφήνει και ένα παραθυράκι ότι μάλλον μπορεί να έχουμε και νέο γύρο κινητοποιήσεων με τον ΕΟΠΗ. Υπάρχουν θέματα εκεί. Μας ενημερώνει λοιπόν ο κύριος Καλούδης, πάμε να τον ακούσουμε. Το καινούργιο νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται στη διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι μια, σύμφωνα και με το Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο που είχαμε προχτές σύσκεψη όλοι οι πρόεδροι, η Σύνοδο των Προέδρων, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αν εξαιρέσεις ότι τοποθετεί ως προσωπικούς γιατρούς τους αγροτικούς γιατρούς, το νομοσχέδιο είναι σε μια κατεύθυνση την οποία ευελπιστούμε ότι θα λύσει τα προβλήματα και θα ξεκινήσουμε πλέον να λειτουργεί ο προσωπικός γιατρός. Ένα πάγιο αίτημα του ιατρικού κόσμου, ο κάθε άνθρωπος να μπορεί να διαλέξει το γιατρό του, μπαίνει μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο και ο κάθε ιδιώτης πλέον παθολόγος θα μπορεί να είναι και προσωπικός γιατρός χωρίς να κάνει σύμβαση με το δημόσιο. Τον ακούσαμε και τον κύριο Καλούδη, τον ευχαριστούμε. Σπύρος Αργυρός, ο αντιδήμαρχος Μαθρακίου, ο οποίος τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας ενημερώνει και μέσα λοιπόν να ενημερώνονται και οι διαπόντιοι. Τα αλλάζουν τα δρομολόγια γιατί θα πάει για συντήρηση το πλοίο. Κάποια δρομολόγια αλλάζουν. Το πλοίο της γραμμής δηλαδή που πηγαίνει στα διαπόντια. Να τον ακούσουμε. Στα δρομολόγια λόγω συντήρησης του πλοίου. Ναι, το πλοίο το Ευδοκία. Τα δρομολόγια αυτής της εβδομάδας, τα οποία κανονικά είναι Πέμπτη Παρασκευή, λόγω κακών καιρικών συνθήκων που προβλέπεται, θα γίνουν Σάββατο Κυριακή και της επόμενης εβδομάδας θα γίνουν Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Και μετά το Πέμπτη το καράβι θα φύγει και θα επανέλθει μετά από 10 μέρες περίπου. Τον ακούσαμε και τον κύριο Αργυρό και τον ευχαριστούμε. Εμείς έγκαιρα θα πούμε και ποια δρομολόγια είναι όταν έχουμε ανακοίνωση από την εταιρεία. Ναι, ναι, αλλά ήδη ο κύριος Αργυρός έχει πει. Έχει πει επίσημα, το λέω επίσημα όταν δοθεί και από το Υπουργείο. Βέβαια, και η εταιρεία άμεσα και ενημέρωσε και προχώρησε στα πάντα. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Γιάννης Κοντός. Γίνεται στην Ολομέλεια, να πούμε έτσι, μια σύγκριση των δικηγόρων. Γιατί οι ίδιοι συνεχίζουν στην Αθήνα τις κινητοποίησεις. Μας απαντά και εμάς τι πρόκειται να κάνει ο Δικηγορικός Σύλλογος. Πάμε να τον ακούσουμε. Στην Αθήνα και στις μεγάλες περιφέρειες προστίθεται και ένα ζήτημα κτηριακό πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εκεί που τα ειρηνοδικεία, ξέρω εγώ, καταργούνται και στεγαζόταν σε, ας πούμε, στην Αθήνα, που είναι μια τεράστια περιφέρεια, στεγαζόταν σε 3-4-5 διαφορετικά κτίρια σε όλη την Αττική. Εκεί προκύπτουν πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα, το καταλαβαίνετε. Εδώ, σαφώς και συντάσσομαι, διότι προφανώς οι συνάδελφοι, για να μπαίνουν στη διαμαρτυρία, σημαίνει ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Από την άλλη μεριά, στην Κέρκυρα, ποια είναι η κατάσταση. Γίνεται ένα πείραμα, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, με την κατάργηση για πρώτη φορά των ειρηνοδικείων. Αποκτά η χώρα έναν ενιαίο πρώτο βαθμό αστικής δικαιοδοσίας. Είναι ένα πείραμα το οποίο μπορεί και να πετύχει. Όμως, επειδή η περίοδος αυτή είναι με τα δικά της χαρακτηριστικά, είναι μια περίοδος προσαρμογής, θα μπορούσαμε να πούμε, υπάρχουν πολλές διαδικαστικές αρρυθμίες και διαδικαστικά προβλήματα. Θέλω να πιστεύω ότι όταν θα μπούμε σε μια σειρά, την οποία εγώ τοποθετώ μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων, από τις αρχές του νέου έτους, ευελπιστώ όλα να κυλήσουν πιο ομαλά. Είναι αναμενόμενο ότι αυτού του είδους οι μεταρρυθμίσεις δημιουργούν και απόνερα. Το ζήτημα είναι να δούμε αν στην ουσία θα κάνουν τη δικαιοσύνη να τρέξει περισσότερο, που αυτό είναι το ζητούμενο, και αν βέβαια θα είναι όλο αυτό καλύτερο για τον πολίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Γιάννη Κοντό, τον ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά. Και να κλείσουμε, αν θέλεις, με το Πασόκ, Διονύση. Τις εκλογές του Πασόκ, Κυριακή έχουμε, κοντή γιορτή. Πρώτος γύρος, δεν νομίζω ότι κάποιος θα πάρει 51%.
Πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ που έχεις ετοιμάσει. Πάμε, πάμε. Το Πασόκ είναι εδώ και παραμένει δυνατό, όπως τονίζουν οι υποψήφοι αλλά και τα στελέχη τους. Οι εκλογές θα γίνουν στις 6 αλλά και στις 13 Οκτωβρίου. Όσον αφορά την Κέρκυρα, ανακοινώθηκαν και τα εκλογικά τμήματα. Πρόκειται για το παλιό δημοτικό Αχαράβη, στο εργατικό κέντρο της Κέρκυρας, στο δημοτικό θέατρο της Κέρκυρας, όπου θα υπάρχουν δύο κάλπες, το γυμνάσιο Λύκειο Λευκύμη, στο δημοτικό κατάστημα Αργυράδων, δημοτικό κατάστημα Σκρυπερού και το δημαρχείο στο Γάιο Παξών. Η ψηφοφορία για την εκλογή νέου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής θα ξεκινήσει 7 η ώρα και θα ολοκληρωθεί 7 η ώρα τόσο για τον πρώτο γύρο όσο και για τον δεύτερο γύρο που θα γίνει στις 13 Οκτωβρίου. Δικαίωμα ψήφου έχουν Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί που κατοικούν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα από την ηλικία των 16 ετών και πάνω. Για ταυτοποίησή τους απαιτείται η επίδειξη στην Εφορευτική Επιτροπή Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης νέου τύπου. Ειδικά για τους νέους των 16 ετών και τους αλλοδαπούς που δεν περιλαμβάνονται στον Εθνικό Εκλογικό Κατάλογο, η ταυτοποίηση θα γίνεται με διαβατήριο ή άμκα. Όσο για τους αλλοδαπούς με άδεια παραμονής και άμκα και για τους Κύπριους με κυπριακή ταυτότητα και άμκα. Ο άμκα θα προκύπτει από δημόσιο έγγραφο, π.χ. η ΕΦΚΑ, που θα επιδεικνύεται στην Εφορευτική Επιτροπή. Το αντίτιμο για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία ορίζεται στα 3 ευρώ. Οι εκλογείς μπορούν να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα της χώρας, ανεξάρτητα από το πού διαμένουν ή που ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στις εθνικές, αυτοδιοικητικές και ευρωπαϊκές εκλογές. Στο δεύτερο γύρο δεν θα καταβάλλεται το αντίτιμο των 3 ευρώ. Επίσης, δικαίωμα ψήφου στο δεύτερο γύρο έχουν μόνο όσοι έχουν ψηφίσει στον πρώτο γύρο. Εκλογή του δεύτερου γύρου μπορούν να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα της χώρας, ανεξάρτητα από το εκλογικό τμήμα που ψήφισαν στον πρώτο γύρο. Λοιπόν, εμείς είδαμε, παρουσιάσαμε και τα τμήματα και πού θα ψηφίσει ο κόσμος και τι ώρα ανοίγουν οι κάλπες και όλα αυτά. Θα τα δούμε και την Κυριακή με αναλυτικά ρεπορτάζ. Μάχη, λοιπόν, μάχη εδώ πέρα, γιατί κάποιοι αυτοδιοικητικοί στηρίζουν Δούκα. Μου φαίνεται ο τοπικός βουλευτής στηρίζει Ανδρουλάκη. Δεν έχει ανοίξει επίσημα τα χαρτιά του, αλλά ναι, αυτό ακούγεται. Αυτό ακούγεται. Θα το δούμε τώρα. Αυτά τα πράγματα δεν θέλω να πω άλλα, γιατί θα πούνε ότι υπάρχει και το παλιό Πασόκ. Εντάξει τώρα. Δεν μας πέφτει και λόγος έτσι τώρα. Έτσι, μπράβο. Να μην έχουμε... Και θα έχουμε ρεπορτάζ και για τις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μας λένε και για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα. Θα έχουμε και εκεί ρεπορτάζ. Ακριβώς. Λοιπόν, Διονύση, πάμε. Ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Ραντεβού την Κυριακή. Όλα τα ρεπορτάζ στο Corfu TV News. Διονύση, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Σε αυτό το σημείο, εκπομπή Λόγος Αντίλογος ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Κυριακή και όλα τα ρεπορτάζ όπως πάντα στο Corfu TV News. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Εστιατόριο Rex στο πιο κεντρικό σημείο του νησιού, στο κέντρο της πόλης. Από το 1932, σταθερά προτείνει γεύσεις με γνώμονα την παράδοση που σίγουρα δεν θα σας αφήσουν ανικανοποίητους. Εστιατόριο Rex. Για ένα ξέχαστο ταξίδι γεύσης. Ήρθε η ώρα να ταξιδέψετε με μας. Κλείστε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας στην σελίδα μας www.joyscruises.gr. Κατάστημα Well στην Κέρκυρα με εξαιρετικές τιμές. Το καλοκαίρι είναι εδώ και το πολυκατάστημα Well μας προσφέρει όλα τα καλοκαιρινά είδη σε απίστευτες τιμές. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Μαγιό, παιχνίδια, πετσέτες, παπούτσια, παντόφλες και όλα τα αξεσουάρ για την θάλασσα και για το καλοκαίρι θα τα βρείτε στο πολυκατάστημα Well. Σε προσφορά και τα χειμερινά είδη. Πολυκατάστημα Well. Σε εξαιρετικές τιμές. Πολυκατάστημα Κέρκυρα Stores Παουλής. Θα μας βρείτε στον Περιφερειακό Λευκύμης, στη Διασταύρωση Λιμανιού και στα τηλέφωνα 26620 22202 και 26620 29150. Με ένα κλικ στο www.kerkirastores.gr μπορείτε εύκολα και γρήγορα να κάνετε τις παραγγελίες σας με δωρεάν και άμεση παράδοση στο χώρο σας.
για τον πρωινό σας καφέ, το σάντουιτς, αλλά και την απογευματινή σας χαλάρωση με έναν υπέροχο χυμό. Στην επαρχιακή οδό Κασιόπη Σιδαρίου, στην Εχαράβη. Και στο τηλέφωνο 26630-64190. Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπόρους. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας, megamart.gr. Megamart. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Megamart. Be smart. Buy smart. Εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κεκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαβράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή. Εγώ στην Κέρκυρα μετακινούμαι με το αστικό. Κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά. Αποκτήστε την κάρτα απεριορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά, μέχρι Μπενίτσες, αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας. Με σεβασμό στο χρόνο σας. Στο κέντρο της πόλης, το παραδοσιακό κατάστημα Παυλογιάννης σας προσφέρει όλα τα είδη συσκευασίας για επαγγελματική και οικιακή χρήση. Στο μοντέρνο χώρο μας θα βρείτε όλα τα είδη συσκευασίας που χρειάζεται ένα εμπορικό ή τουριστικό κατάστημα, όπως σακούλες, χάρτινες και πλαστικές, χαρτιά σε πολλά σχέδια και χρώματα και με κερκυραϊκά θέματα. Παυλογιάννης, στην Πλακάδα Καγιού. Κουτιά χρυσοχοΐας, πουγκιά, ετικέτες αυτοκόλλητες και κρεμαστές, ρολό πλαστικό και χάρτινο και κορδέλες σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και διαστάσεων. Παυλογιάννης, χαμηλές τιμές. Και βέβαια, σε εμάς θα βρείτε όλα τα είδη χαρτοπολίου. Παυλογιάννης, στην Πλακάδα του Αγίου, το δικό σας παραδοσιακό κατάστημα. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Intersport. Electronet.